Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες. Κάποιοι αναμένουν αλλαγές στην οικονομία, στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Όσοι όμως περιμένουν να αλλάξει κάτι και στην εξωτερική πολιτική, ίσως απογοητευτούν. Γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφοι επέλεξαν ως συμβούλους τους γνωστότερους ιέρακες της αμερικανικής διπλωματίας. The advisors that were emerging for the campaigns, whether it be Democratic or Republican, were part of some seriously pro-establishment cliques. These cliques generally can be categorized as not only pro-establishment, but more pro-interventionist. Ένας από τους πρώτους ιεράκες που έσπευσαν να καταλάβουν θέσεις συμβούλου ήταν ο λεγόμενος μάγος της αμερικανικής διπλωματίας, ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο άνθρωπος που καταζητείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να καταθέσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στήριξε προεκλογικά τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τζον Μακκέιν. Αρκετοί αναρωτήθηκαν τι καινούριο μπορεί να προσφέρει στην εξωτερική πολιτική της υπερδύναμης ένας άνθρωπος που κατηγορείται για την ανατροπή του Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή και για τα γεγονότα στην Κύπρο, στο Ανατολικό Τιμόρ, στην Καμπότζη και αλλού. Και αν ο μάγος της διπλωματίας προτίμησε τους Ρεπουμπλικάνους, η γιαγιά της εξωτερικής πολιτικής, η Μάντλιν Ολμπράιτ, προτίμησε τους Δημοκρατικούς. Τάχθηκε εξ αρχής στο πλευρό της Χίλαρη Κλίντον, προσθέτοντας και αυτή το μητρικό της άγγιγμα στην προεκλογική εκστρατεία. Ορισμένοι κακεντρεχείς σχολιαστές βέβαια έσπευσαν να μας θυμίσουν ότι η αγάπη της Μάντλιν για τα παιδιά είναι ελαφρώς επιλεκτική. We have heard that a half a million children have died. I mean that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Εξίσου αμετανόητος για τις πράξεις του παρελθόντος εμφανίστηκε όμως και ένας άλλος σύμβουλος της Χίλαρη Κλίντον, ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Wesley Clark, ο άνθρωπος που βομβάρδισε τη Σερβία. Do you regret that that happened? No, I don't regret that at all. That was part of the Serb command and control network. We bombed what we thought was a Serb police station in Kosovo. So we sent an F-16N, dropped two 500-pound laser-guided bombs and took it out. We killed 80 Albanians who'd been imprisoned by the Serbs there. We
had a malfunction with a cluster bomb unit, and a couple of grenades fell on a schoolyard, and three school children were killed in Niche. We used, I think, 1,400 plus cluster bombs. And there's a time when you have to use cluster bombs, when they're the most appropriate and humane weapon. Ο Colin Powell, ο άνθρωπος που οδήγησε τις αμερικανικές δυνάμεις στον πρώτο και τον δεύτερο πόλεμο του κόλπου, ως στρατηγός και υπουργός εξωτερικών, φλέρταρε πολιτικά με τον Ρούντι Τζουλιάνι αλλά και τον Τζον Μακκέιν. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We have first-hand descriptions of biological weapons factories on wheels and on rails. Iraq provided training in these weapons to Al-Qaeda. Ο μαύρος υποψήφιος Μπάρακ Ομπάμα αναζήτησε τους συμβούλους του στο μακρινό παρελθόν και ανέσυρε τον άνθρωπο με το δυσκολότερο όνομα. Your name, if I may, 57 points. No triple word score for the big new Brzezinski. Πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Κάρτερ, ο Μπρεζίνσκι υπερηφανεύεται συχνά για τη βοήθεια που προσέφερε στους Μουτζαχεντίν του Αφγανιστάν. Ουσιαστικά δηλαδή για τη δημιουργία του φαινομένου Οσάμα Μπιν Λάντεν. Σκληρός ρεαλιστής, όπως και ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Μπρεζίνσκι θεωρούσε ότι η νεοσυντηρητική πολιτική του Τζορτζ Μπους και η αιμονή του για το Ιράκ ίσως στοιχήσει στην Ουάσιγκτον την πλανητική κυριαρχία. I think we'll be bogged down for the next 20 years in a war that spans Iraq, Iran, Afghanistan and probably Pakistan. And that will be the end of American global supremacy. Ο Μπιλ Κρίστολ βρέθηκε στο πλευρό του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Τζον Μακκέιν. Γνωστός στα μόνα στις λέσχεις Bilderberg, ο Κρίστολ ήταν η ψυχή του λεγόμενου προγράμματος για το νέο Αμερικανικό αιώνα, που ζητούσε την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν και την εγκαθίδρυση μιας Pax Americana. I wanna be just like my president. I wanna make more money than I can spend. I wanna build more bombs than I can send. Somewhere I can even spell the name of. Πίσω από τα ηχηρά ονόματα των στρατηγών και των διπλωματών, οι υποψήφοι χρησιμοποιούν στρατιές άλλων συμβούλων με εξίσου σκοτεινό παρελθόν αλλά και παρόν. Ο Αλεξάντερ Χέικ, που υποστήριξε τον Τζον Μακκέιν, συντόνιζε την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Γουατεμάλα, την Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα. Χώρες που γνώρισαν ορισμένα από τα χειρότερα πραξικοπήματα και εμφυλίους πολέμους του 20ου αιώνα. Ο Νόρμαν Ποντχόρετ, σύμβουλος του Ρούντι Τζουλιάνι, συνεργάστηκε επί ψυχρού πολέμου με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σήμερα είναι από τους βασικούς υποστηρικτές της εισβολής στο Ιράν. Ο Σάμιουελ Μπέργκερ βρέθηκε στο πλευρό της Χίλαρη. Ήταν ο άνθρωπος που επέβλεψε την μετάβαση της Ρωσίας του Γέλτσιν στην οικονομία της αγοράς. Ο Ντένις Ρος, από το στρατόπεδο του Μπάρακ Ομπάμα, θεωρείται ο ηθήνων νους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Τέλος, ο Κόφερ Μπλακ, σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Μιτ Ρόμνεϊ, εργάστηκε για 3 δεκαετίες στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων της CIA. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας μισθοφόρων Blackwater. Όποιος υποψήφιος και αν εκλεγεί στο Λευκό Οίκο θα φέρει στο State Department τους ίδιους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που καθορίζουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική εδώ και μισό αιώνα. Είτε είναι ρεαλιστές, είτε είναι νέο συντηρητικοί, για τον υπόλοιπο πλανήτη δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά.